Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, περίμενα προχθές, παρότι έφυγα και ρώτησα, ότι στα ερωτήματα τα οποία έκανα τα συγκεκριμένα και επανέλαβε και η συγκήτριά μας σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής που κουβέντιασε την τροποποίηση της κύρωσης που ψηφίζουμε σήμερα, απαντούσατε. Μου είπαν ότι ούτε πήρατε το λόγο. Ελπίζω να απαντήσετε σήμερα, έτσι. Γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τέτοιου τύπου τροποποίηση της σύμβασης. Τώρα, αρπάζομαι από κάτι που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κανονικότητα. Από έγκυρες πληροφορίες τις οποίες έχω, σήμερα έχουμε 1η Ιουλίου, έτσι. Περάσαμε ένα εξάμηνο. Μήπως ξέρετε να μου πείτε ποια είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το χώρο της υγείας που έχει γίνει από το Υπουργείο σας από το Γενάρη μέχρι σήμερα. Δηλαδή, για να το κάνω συγκεκριμένο, πόσα λεφτά έχετε δώσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τον κρατικό προϋπολογισμό, στα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ μέχρι σήμερα. Έχει περάσει η μισή χρονιά. Θα έπρεπε να έχετε δώσει τα μισά λεφτά από αυτά που έχετε προϋπολογίσει. Έτσι δεν το κάναμε σαν τρία. Από τα μέσα του 16 και μετά. Κάθε τρίμηνο, κανονικά, έτσι ξεπληρώσαμε και τα προηγούμενα και τώρα και τα άλλα. Λοιπόν, εσείς, ενώ έχετε κρατήσει το όριο δαπανών στα περισσινά επίπεδα που είχαμε, προϋπολογίσατε 780 εκατομμύρια ευρώ από... Μισό λεπτό να τα βρω. Προϋπολογίσατε 728 εκατομμύρια ευρώ ότι θα δώσετε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μέχρι σήμερα, που είναι 1η Ιουλίου, έχετε δώσει μόνο 181. Δεύτερο, από τον ΕΟΠΗ, που πάλι εκεί το παραλάβαμε να δίνουν 50-60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα νοσοκομεία και το φτάσαμε στα 670. Έχουμε 1η Ιουλίου και μέχρι σήμερα, από ό,τι έμαθα, πάλι από εγκυρότητα τις πληροφορίες, έχετε δώσει 120 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς, για ένα κύκλο εργασιών που είναι συνολικά κοντά στα 2 δις, έχετε δώσει, εσείς που στηρίζετε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και επανέρχεται, αυτή είναι η κανονικότητα, συνάδελφοι, αυτή είναι η κανονικότητα, έτσι, και παίζατε και παλαμάκια στα μπαλκόνια στους ήρωες, γιατρούς και νοσηλευτές, αντί για 2 δις, έχετε δώσει 300 εκατομμύρια συνολικά και έχει περάσει μισή χρονιά. Αν δεν σας είχαμε αφήσει εμείς οι μαυροκακομύριδες το 300 εκατομμύρια ταμιακό πλεόνασμα και όλα αυτά, αυτό ξεκοκαλίζεται τώρα, έτσι. Αλλά τέλειωσε. Τέλειωσε. Ακούστε, χρειάζεστε κάποια μαθήματα πολιτικής οικονομίας, κύριε Κοντοζαμάνη. Ναι, θα χρειάζεστε, βεβαίως. Διότι είχατε ζεστό χρήμα στα ταμεία, έτσι, 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που θα χρειαζόταν αν ξεπληρώνετε τα πάντα. Λοιπόν, έχετε προϋπολογίσει ότι θα δώσετε, πρέπει να δώσετε γύρω στα 2 δις, ένα 700 σας λέω εγώ, πιάσει και τα ίδια έσοδα, και έχετε δώσει τη μισή χρονιά 300 εκατομμύρια. Εσείς που στηρίζετε το σύστημα υγείας. Έτσι. Κλείνει η παρένθεση. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα και αυτή είναι η στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Σε λίγο θα ακούσετε πίδους. Γι' αυτό αρχίζουν και δεν... Έχουμε πληροφορίες από την Ελλάδα ότι αρχίζει και δεν πληρώνεται επικουρικό προσωπικό. Γιατί ούτε η έξτρα χρηματοδότηση την οποία είπατε έχετε πάει. Έχει πάει. Γιατί σε κάποια νοσοκομεία μας είπαν ότι δεν πληρώνεται επικουρική για να έχει έρθει χρηματοδότηση. Λοιπόν, τώρα, μην επαναλαμβάνω τα ίδια, έτσι. Μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Τα είπα προχτές. Περιμένω απαντήσεις για το ΕΚΑΒ. Περιμένω απαντήσεις για το ΕΚΑΒ. Και θα τα κάνω συγκεκριμένα. Πιο πολύ. Θα προχωρήσετε αξιοποιώντας το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, αν δεν το έχετε υπόψη σας, είναι από 12 μέχρι 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σας κάνω πρόταση λοιπόν την εξής. Διαθέστε 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό της φετινής χρονιάς για να επισκευάσετε με την ΕΑΒ και τα άλλα δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Και όχι μόνο την αγορά που λέει να κάνει τον Νιάρχος. Δεύτερον, επαναδιαπραγματευτείτε και μην την υπογράψετε τη σύμβαση συντήρησης. Είναι
από τη γρήγορη ματιά που έριξα και από αυτά που επαναβεβαίωσα, οι τιμές των ανταλλακτικών είναι πάρα πολύ μεγάλες και περιέχει κόστη εκπαίδευσης τα οποία πρέπει να αναλάβει Λεωνάρντο. Μια χαρά λεφτά παίρνει. Δεν θα πληρώσουμε και την εκπαίδευση των πιλότων και των τεχνικών. Λοιπόν, για τη ΣΜΕΘ, περιμένω να μας ξεκαθαρίσετε σε ποια νοσοκομεία είναι καινούργια κρεβάτια και σε ποια είναι ανακατασκευή παλαιό υφιστάμενων χώρων και αριθμού κρεβατιών και αγορά νέα εξοπλισμού. Λοιπόν, με τα προγράμματα εκπαίδευσης, να τα πω πιο πολύ με το όνομά του σήμερα. Λοιπόν, μη δώσετε στο Ίδρυμα Θόραξ την εκπαίδευση για τις μονάδες. Αυτό τώρα είναι απλά ένα χαρτζιλίκι από τον Νιάρχο στο Ίδρυμα Θόραξ. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Είναι πολύ κακογραμμένο αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την μετεκπαίδευση των εξειδικευόμενων και των νοσηλευτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μπορεί να το κάνει κάλλιστα να βελτιώσει αυτά τα προγράμματα η Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ. Μπορεί κάλλιστα να ενισχύσει το Ίδρυμα Νιάρχος, την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και τα σεμινάρια τα οποία κάνει και βεβαίως να χρηματοδοτήσει. Και πώς το λένε, υποτροφίες ή μεταβάσεις εξειδικευόμενων ή ειδικευμένων στα σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Μέχρι εκεί. Κάποιοι άνθρωποι, και μιλάω για τον κύριο Ρούσο, παρά την προσφορά που είχαν και αναμφισβήτητα είχαν για την αναμόρφωση εντατικής θεραπείας του γράμματος, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί διαρκώς να έχουν υπό τον έλεγχό τους την όλη διαδικασία της εκπαιδεύσεως της εντατικής θεραπείας στη χώρα μας. Δόξα σε ο Θεός, έχουν βγει πολλοί και λαμπροί επιστήμονες στο χώρο και οι οποίοι μπορούν να πάρουν τα ενία της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών στην εντατική θεραπεία. Και αυτούς πρέπει να ενισχύσει. Και όχι να τα περνάμε από εκεί. Για το ATLS και τα υπόλοιπα τα είπα. Και θα κλείσω πάλι με κάτι άλλο. Είναι αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά, ότι παίρνετε την αλήθεια μας, τελειώνω με αυτό. Παίρνετε την αλήθεια μας και την κάνετε κουρέλι. Κουρέλι. Σας είχα προκαλέσει δύο φορές, σας ξαναπροκαλώ και τρίτη σήμερα. Μπορείτε να μου πείτε πόσο πληρώνουμε το ραδιοφάρμακο για τα PET scan, τα οποία σκανδαλωδώς και με δική σας πρωτοβουλία αφαιρέσατε από τη δωρεά με μια από τις πρώτες τροποποιήσεις που κάνατε τα κυκλοτρόνια για την παραγωγή του ραδιοφαρμάκου που είχαμε συμφωνήσει. Τα τέσσερα, θυμάστε, είχαμε συμφωνήσει για τέσσερα κυκλοτρόνια. Αυτό το κάνατε με δική σας πρωτοβουλία. Εσείς πιέσατε τον Νιάρχο να τα αφαιρέσει. Γιατί είπατε ότι θα αγοράζουν από τους άλλους. Πώς τα πληρώνει, κύριε Κοντοζαμάνη, ο ΕΟΠΗ σήμερα? Πώς τα πληρώνει το ραδιοφάρμακο αυτό? Πόσο το πληρώνει σήμερα που λέγατε, που έβγαινε εκείνος ο απερίγραπτος που είχατε βάλει και το βάλατε και στην Επιτροπή, πώς το λένε, στην Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, το ραδιοφάρμακο που έλεγε ότι το πληρώνουμε 300-350 ευρώ κτλ. Εγώ ξέρω ότι ο ΕΟΠΗ, έτσι, και ειδικά μετά την απόσυρση που έγινε και παρά τη διαπραγμάτευση, το πληρώνει 470 ευρώ, έτσι. Το πληρώνει 470 ευρώ γιατί μπήκε και μια άλλη εταιρεία και έριξε το μονοπόλιο από το κάτω. Θα μας κόστιζε γύρω στα 150 με 200 ευρώ αν βάζαμε τα κυκλοτρόνια. Κάνατε εξυπηρέτηση κανονική στην εταιρεία που παράγει το ραδιοφάρμακο στο Λαύριο με το να ακυρώσετε τη δωρεά των κυκλοτρονίων. Και ολοκληρώστε, κύριε Σενάδη. Πώς το λένε, αυτό το πράγμα κάνατε, ο ΕΟΠΗ πληρώνει σήμερα 470 ευρώ. Όταν σε διπλανές χώρες πληρώνουν 150 και 200. Ωραία. Αυτά είναι η νέα κανονικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και όλα αυτά θα τα αλλάξουμε. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και αυτό είναι προειδοποίηση και προς εσάς και προς το Ίδρυμα Νιάρχος.